υπάρχουν διάφοροι τρόποι και βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας για να μειώσει την εμφάνιση της νυχτερινής υπερφαγίας. Και αυτό πριν σηκωθεί από τον ύπνο του, αλλά και μετά από τη στιγμή που έχει σηκωθεί. Πρώτο και βασικότερο είναι να υπάρχει σωστός προγραμματισμός των γευμάτων του, ούτως ώστε να καλύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν πέσει για ύπνο, τουλάχιστον το 90% των ημερήσιων θερμιδικών του αναγκών. Τα συχνά και μικρά γεύματα πρέπει να υπάρχουν ανά 2-3 ώρες για να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα της γλυκόζης και να ρυθμίζεται καλύτερα το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουν στο πρωινό, το οποίο πρέπει να καλύπτει το 25% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών. Καλό θα είναι να αποφεύγει να έχει κάποιος στο σπίτι του τρόφιμα τα οποία έχουν πολλές θερμίδες και πολλά λιπαρά, όπως είναι γλυκά, σοκολάτες, πατατάκια, ή να τα βάζει σε κάποιο δυσπρόσιτο σημείο μέσα στο σπίτι, ψηλά στο ράφι, για να μην μπορεί εύκολα να τα βρει όταν σηκώνεται. Μπορούν επίσης να κολλήσουν στο ψυγείο ένα χαρτάκι το οποίο θα τους αποτρέπει από το βραδινό φαγητό. Μετά το δείπνο μπορούν να καταναλώσουν ένα ελαφρύ σνακ με λίγες θερμίδες, όπως είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα με μέλι ή γιαούρτι με μέλι. Χρήσιμο είναι να καταγράφουν σε ένα ημερολόγιο τι τροφή έχουν φάει, ποια ώρα το έχουν καταναλώσει, ακόμα και τι σκέψεις ή συναισθήματα έχουν τη στιγμή που καταναλώνουν ένα τρόφιμο. Καλό θα είναι να αποφεύγουν την κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ ή νικοτίνης πριν πέσουν για ύπνο, γιατί όλα αυτά δημιουργούν διαταραχές στον ύπνο. Σε περίπτωση που ξυπνήσει κάποιος από το αίσθημα της πείνας, ας μην σηκωθεί κατευθείαν από το κρεβάτι του και ας σκεφτεί τις αρνητικές συνέπειες ή για ποιο λόγο θέλει να καταναλώσει μία τροφή. Μετά από 5 λεπτά μπορεί να κατευθυνθεί προς το σαλόνι και εκεί να προσπαθήσει να ηρεμήσει ή να χαλαρώσει, μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, μπορεί να ανοίξει τηλεόραση. Αν δεν τα καταφέρει και συνεχίσει να πεινάει, μπορεί να πάει στην κουζίνα και να καταναλώσει κάποιο σνακ το οποίο μπορεί να το έχει προετοιμάσει ήδη.